μπορούμε να πάρουμε άλλα μέτρα. Μα είναι σαφές, είναι σαφές. Είναι μερικά πράγματα τα οποία σε εντυπωσιάζουν. Δημοσιονομική κόστος περιορισμός. Ναι, χρειάζεται δημοσιονομικός περιορισμός στην χώρα μας. Σας ρωτάω, αν ήσασταν στο χείλος του γκρεμού και σας έλεγαν πρέπει να κόψουμε οπωσδήποτε τις δαπάνες, τι θα κόβατε? Τις δαπάνες που αφορούσαν σε μισθούς και σε συντάξεις κλπ. Ή τις εξοπλιστικές δαπάνες? Ένα ευρώ δεν κόψαν. Ένα ευρώ, να πούνε ένα όπλο. Παίρνουμε ένα υποβρύχιο ανάπηρο για να το μεταπουλήσουμε από τους Γερμανούς. Ένα τάγκς δεν κόψανε. Τίποτα. Λέμε, η Ελλάδα πρέπει να φτάσει το μέσο όρο δημοσιονομικής διάρθρωσης που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το κεντρικό χαρακτηριστικό της Ελλάδας, το οποίο τη διαφοροποιεί από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, από το μέσο όρο αυτό? Οι δαπάνες για τους εργαζόμενους του δημοσίου, οι δαπάνες για την παιδεία, οι δαπάνες για την υγεία, όλες διαφοροποιούν και αρνητικά την Ελλάδα. Αλλά το κεντρικό είναι ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην αγορά εξοπλισμών από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτη και μάλιστα σε τεράστια απόσταση. Αν σε έβαζαν στο χείλος του γκρεμού και σου λέγανε μισθούς ή συντάξεις ή τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Εγώ θα έλεγα τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Και μάλιστα όχι με τρόπο που θα τα στείλει εξαρτημένα τα κόμματα πάλι από τον ένα και από τον άλλον. Θα μπορούσες να βρεις μέτρα. Να πεις κομματικά γραφεία, παραχωρούμε σε αυτή τη φάση δημόσιες, πώς το λένε, δημόσια κύματα τα οποία είναι έρημα. Να πεις, οι τηλεοπτικοί σταθμοί υποχρεώνονται 2 ώρες πώς το λένε, παρουσία για το κάθε κόμμα. Επομένως, νομίζω ότι είναι σαφές ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Και για την αριστερά αυτός ο δρόμος φυσικά πρέπει να είναι προωθημένος, να έχει προωθημένα στοιχεία όχι μόνο της αμεσότητας, αλλά και σε βάθος, όπως είναι η εθνικοποίηση μιας κρίσιμης μάζας μέσα στον τραπεζικό τομέα, η προώθηση των ως αναπτυξιακών μοχλών δημοσίων επιχειρήσεων μέσα σε μια λογική, δεν μπορούμε να πούμε πανίδρυσης του κράτους, διότι έχει γελιοποιηθεί, αλλά επανάστασης του κράτους. Σύντροφοι, το δημοψήφισμα της Ισλανδίας. Σκεφτείτε ότι η Ισλανδία έκανε δημοψήφισμα, όχι για το σύμφωνο σταθερότητας που λέμε εμείς. Έκανε δημοψήφισμα για χρέη που είχε μία Ice Bank εκεί πέρα τράπεζα σε Εγγλέζους και σε Ολλανδούς. Έκανε, για πρώτη φορά αμφισβήτησε την όλη λογική των αγορών, των τραπεζικών, των χρηματοπιστωτικών κλπ. Και με ένα αποτέλεσμα 93%. Ερώτημα πρώτο. Γιατί δεν υπήρξε καν μια ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό? Για ποιο λόγο? Δεύτερον, γιατί αυτός ο δισταγμός? Να βάλουμε το ζήτημα του δημοψηφίσματος σε σχέση με το σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί η αριστερά δεν είναι συνδικάτο. Η αριστερά ως πολιτική δύναμη πρέπει να στηρίζει τους αγώνες, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να έχει ερμηνεία για το πώς φτάσαμε εδώ και να έχει δυνατότητα να είναι κρουστική απέναντι στους κεντρικούς κρίκους των προβλημάτων μας, που είναι το σύμφωνο σταθερότητας. Θέλω να σας πω μια άποψή μου. Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε το θέμα να φύγει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Αυτό φαίνεται ότι είναι στον αέρα και είναι στον αέρα. Διότι υπάρχει η διαλογή Κοσμιωτάτη που λέει ότι μέχρι το μέσο της θητείας μιας κυβέρνησης δεν βάζει θέμα να φύγει. Διότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δεν δείχνουν ένα τέτοιο αίτημα να έρχεται από τα κάτω ακόμη. Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Διότι η αριστερά δεν είναι στην κατάσταση, αν θέλετε, έχοντας δημιουργήσει μια δυναμική και μια συσπήρωση που ήταν στην εποχή του άρθρου 16. Είναι χρέος μας όμως. Είναι χρέος μας, διότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν συνεχιστεί για πολύ καιρό αυτή η κατάσταση, θα κλειδώσει
μια θέση της Ελλάδας μέσα στο διεθνή καταμερισμό εργασίας πολύ χειρότερη από αυτή που ήδη άσκημη είχε και η οποία θα την επιβαρύνει όλο τον 21ο αιώνα. Και είναι και χρέος μας απέναντι στην κοινωνία. Είναι χρέος μας σε ειδικές κατηγορίες περισσότερο. Σκεφτείτε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Γιατί να δουλέψουν κι άλλο. Γιατί να ζουν με την ανασφάλεια της οικογένειας. Γιατί να ζουν χωρίς αξιοπρέπεια. Γιατί να μην ξέρουν τι σύνταξη θα πάρουν. Για ποιο λόγο. Τους 20άριδες και τους 30άριδες. Να τους καταδικάσουν. Σε 5 χρόνια, χωρίς δουλειά, χωρίς προοπτική δουλειά. Για ποιο λόγο να τους σωθήσουμε. Στις ουσίες, στη βία, στο ρατσισμό. Για ποιο το λόγο να μην έχουν προοπτική. Για να είμαστε εντάξει με τις αγωάς βίβλους της πολιτικής. Πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και στην πορεία αυτού της προσπάθειας πιστεύω ότι θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για να υπάρξει κάτι άλλο. Αυτά που ανάφεραν οι σύντροφοι Μάκης και Πέτρος. Να υπάρξει ένα μέτωπο άλλων δυνάμεων. Να υπάρξει ένα μέτωπο αλληλεγγύης. Να υπάρξει ένα μέτωπο ανατροπής που θα συνδέεται με ένα κομμάτι του Πασό και σε κοινωνικό επίπεδο θα συνδέεται ακόμη και με τίμιους πολίτες που ψηφίσανε Καρατζαφέρη, ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και που μπορούν να δούνε αλλιώς τα πράγματα. Η αριστερά πρέπει να κάνει πολλά πράγματα σήμερα. Την κριτική της, να είναι αποφασιστική, να μην γονατίσει. Είμαστε μπροστά στο αν θα έχουμε βάρκιζα ή όχι. Έχουμε, εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τις μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου καπιταλισμού. Μπορούμε να ρίξουμε τα όπλα. Μπορούμε όμως να δώσουμε τη μάχη. Και πρέπει να τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Και από όλα τα πράγματα νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι να ξανανεβάσουμε την αξιοπιστία μας και να δώσουμε την εικόνα που θα εκφράζει κάτι πραγματικό, ότι η αριστερά είναι μια δύναμη που με την αλληλεγγύη μπορεί να ανασυγκροτήσει, να αναδιοργανώσει και να βάλει σε μια πυρετόδη προσπάθεια για τη σωτηρία και την ανάπτυξη της χώρας μας όλη την κοινωνία. Ευχαριστώ.